έτσι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν στην περίπτωση που θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Τα μεγάλα έργα έχουν και ταλαιπωρία. Δεν γίνεται τίποτα μεγάλο εάν δεν το αισθανθούμε και στη διαδικασία που θα προετοιμάζεται. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στο Άργος γίνονται γιατί έχουν προβλεφθεί, έχουν μελετηθεί και οι περισσότερες από αυτές θα συνεχίσουν και μετά όταν η ανάπλαση πλέον θα είναι γεγονός. Υπάρχει ένα μεγάλο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχεδόν σχήμα το οποίο περικλείεται από τους δρόμους Ναυπλίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Τσόκρη, Γούναρη. Κατεβαίνουμε στην, ή από τον ένα ή από τον άλλο δρόμο, κατεβαίνουμε στην Λαϊκή Αγορά, περνάμε μπροστά από τις Στρατώνες, κάνουμε ελαφρώς δεξιά στη Φίδωνος και αμέσως στην Καποδιστρίου. Η Καποδιστρίου στην προέκτασή της Ιμιτζοπούλου, Ναυπλίου. Αυτό λοιπόν όλο το τετράγωνο θα είναι τετράγωνο που θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Στους ενδιάμεσους δρόμους δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα ή μη μόνο. Στη μικρή οδό που κατεβαίνει από την Eurobank και μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο για να καταλαβαίνει ο κόσμος που κατεβαίνει κάτω στην Νικηταρά και συναντάει την Νικηταρά, στην Vodafone, μπροστά από τον ΟΤΕ, Μακαρίου, η Τιμένους που φεύγει για τα γεφύρια και η Μακαρίου με τον μικρό δρόμο που ανεβαίνει, θα ανεβαίνει ανάποδα προς την Βασιλίσσης Σοφίας. Αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, η Κοφινιώτου. Η Κοφινιώτου λοιπόν σήμερα κατεβαίνει στη Μακαρίου. Θα ανεβαίνει λοιπόν η Κοφινιώτου ανάποδα για να μπορεί να απεγκλωβίσει και να μην φτάνουμε μέχρι την Ναυπλίου. Αυτά θα είναι και μετά. Δηλαδή, το κέντρο του Άργους θα είναι απροσπέλαστο μέσα, διότι εκεί στα 40 στρέμματα αυτά θα γίνονται αναπλάσεις. Θα αναπλάθεται όλος ο χώρος. Θα γίνει μια πλατεία που θα ξεκινάει από την Εθνική Τράπεζα, το Πάρκο, η Δαναού, η πλατεία του Αγίου Πέτρου, θα περνάμε μπροστά από το μουσείο, θα φτάνουμε λοιπόν στην Καλέργη, θα περνάμε από την πλατεία δικαστηρίων, θα περνάμε την Φίδωνος και θα μπαίνουμε στη Λαϊκή Αγορά. Επαναλαμβάνω, θα βγει ανακοίνωση με σχήμα πώς θα είναι η κυκλοφορία των δρόμων. Θα μπει μεγάλη σήμανση να οδηγεί τα αυτοκίνητα. Παρακαλώ, ας γίνει συνείδηση όλων μας. Το Άργος δεν είναι μια πόλη που έχει χτιστεί σε διαφορετικές περιοχές. Το Άργος από τη πιο μακρινή περιοχή του μέχρι το κέντρο είναι 15 λεπτά πεζός. Υπάρχουν χώροι, πολλοί χώροι, που μπορούν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους μακριά από το κέντρο και να το επισκεφτούν. Όλοι είχαμε μάθει να μπαίνουμε το αυτοκίνητο και να μπαίνουμε στην πλατεία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορείς να πλησιάσεις από την Καποδιστρίου, δεν μπορείς να μπεις στη Δαναού προς την πλατεία και στο πάρκο, δεν μπορείς να μπεις στην Νικηταρά. Πεζοδρομείται δηλαδή και ο δεύτερος δρόμος του πάρκου, είχε πεζοδρομηθεί ο ένας, πεζοδρομείται και ο δεύτερος. Ο δρόμος αυτός, η Δαναού, από την Καποδιστρίου μέσα μέχρι τη Βασιλή Σοφίας, από εκεί που ξεκινάει κατ' ουσία, από το παλιό Δημαρχείο, θα είναι κλειστή και θα γίνονται τα έργα που πρέπει να γίνουν. Ξέρετε κάτι, με ρωτούσατε όλοι πότε θα γίνει αυτό το πράγμα που είναι τόσο ωραίο στο φιλμάκι. Εγώ θα έλεγα κάθε μέρα να περνάτε και να το βλέπετε. Να φωτογραφίζεστε, να πάρετε τα παιδιά σας τα μικρά, να τα βγάζετε κοντά, προσοχή στα μηχανήματα, να ζήσουν αυτό το μεγάλο έργο, γιατί τέτοιου είδους έργα δεν ξέρω αν θα γίνουν μετά από 200 ή 300 χρόνια. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε έξω, και κοιτάξτε στις γραβούρες, από τις αρχές του 1930-1935, το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ότι μεγάλωσαν οι νερατζιές, και το δεύτερο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ότι πεζοδρομήθηκαν οι δρόμοι και άλλαξαν κάποιες πλάκες. Δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο έργο σε αυτόν εκεί το χώρο. Σήμερα όμως μιλάμε για κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό, σε αυτό το διαφορετικό, προσβλέπουμε να έρθει κόσμος να μας επισκεφτεί, να ζούμε εμείς καλύτερα σε αυτό το χώρο και αυτός ο χώρος να φέρει χρήματα στον τόπο μας, γιατί η επίσκεψη και ο νέος κόσμος αυξάνει το οικονομικό γίγνεσθε ενός τόπου.